Με κλιπς εδώ πέρα. Εδώ βάζουμε το παράμονο με τα γκίστρι κάθεται εδώ στο κλιψάκι. Εδώ το βαρύδιο. Αυτό μπαίνει εδώ σε αυτό το σημείο και το κρατάει και με το παλιθερώνει, τάκ, το αγκιστράκι δουλεύει. Λοιπόν, να μαζέψουμε και αυτήν εδώ. Βάζετε τα μέσα σε σακουλάκια. Και τα βαρύδια και τα αγκιστράκια και τα παράμαλα χώρια, για να μην μπερδεύονται. Είδατε τώρα πόσα λεπτά έκανα να το ξεμπερδέψω, και φαντάζω τώρα να έχει εδώ και αγκιστράκι. Τώρα να μπερδευόταν και το αγκιστράκι με το παράμαλο. Αγκιστράκια και παράμαλα θα τα περνάτε εκείνη τη στιγμή. Μόλις βγάζετε τα αγκιστράκια από το φακελάκι του, να το δένετε και να το περνάτε, και μόλις τελειώνει το ψάρεμα να το πετάτε. Μια φορά τα ψαρεύουμε. Μια φορά ψαρεύουμε τα γκιστρακιά, όχι δεύτερη φορά. Μια φορά. Και ας πάμε και αύριο. Μια φορά ένα ψάρεμα. Καμιά φορά χρειάζεται, ελέγχοντας το γκίστρα, άμα δούμε ότι δεν έχει εθέρα, το αλλάζουμε και βάζουμε και περνάμε και δεύτερο. Το αγκίστρι πρέπει να έχει εθέρα για να μπορέσει να αρπάξει το ψάρι, να το αρπάξει με τον εθέρα, να το καρφώσει. Κοιτά, άλλο δεν βλέπω το λόγο που πρέπει να πάτε για ψάρεμα άμα χρησιμοποιούμε τα αγκιστράκια. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν όλοι οι ψαράδες, φοβούνται να αλλάξουν τα αγκίστρια για θέμα οικονομίας. Οικονομία δεν θα κάνει στο αγκιστράκι. Όλη η ιστορία είναι στο αγκιστράκι. Από εκεί θα πιάσει το ψάρι. Πάει, θα δείτε τι έκανε. Είναι αυτό που σας είχα δείξει προηγουμένως. Αυτό το έχω βάλει και βαρύδι επάνω. Αυτό γυρίζει. Από εδώ μπαίνει εδώ. Το παράμαλο εδώ. Ένα παράμαλο. Εδώ έχουμε ένα κλασικό σύση. Το σύση κλασικό. Και άλλο σύση. Το στριφτάρετε εδώ. Λοιπόν, αυτό, βλέπετε, αυτό είναι από τσιγάρα, είναι αυτό. Σε αυτό δεν είναι και σκληρό, δεν είναι σαν το άλλο το μπαλακό. Εδώ περνάω την αρματοσιά μαζί με το μπεντονιά, με τα γκιστράκια και το βαρύδιο. Οπα. Αλλά θα πρέπει να γράφετε πάνω τι είναι, για να ξέρετε. Κοιτάτε όμως εδώ τι μπέρδεμα γίνεται, βλέπετε, ανακάτσε να το ξεμπερδέψει. Εδώ κοιτάτε, βαρύδιο. Εδώ, αγκίστρι. Βλέπετε, αγκίστρι. Αυτό εδώ, το αγκίστρι, κακός που δεν το κόψα να το πετάξω εγώ, γιατί είναι άχρηστο όταν θα πάμε για ψάρεμα. Ναι, ναι. Δεν θα αποδώσει. Είναι από τα καλά τα γκιστράκια και τα φαίνεται ότι μαγκώνει στον ήχη. Κοιτά, το λες πως καρπώνει. Είναι της Ονίρ. Το γκιστράκι είναι της Ονίρ. Αλλά εγώ θα πάω για ψάρεμα, του κόψω από εδώ, θα βάλω καινούργιο. Αυτό το έμεινε πάνω, πιο καλά να σου το δείξω. Της Ονίρ είναι αυτό το γκιστράκι, αυτό το σε χρυσό και τσιπούρες. Ωραίο. Δεν χάνει εύκολα το αρπάδι. Κοιτά πως καρπώνεται εδώ, στο χέρι. Και στον ήχη μένει πάνω. Εδώ μπαίνει η μάνα. Μάλιστα. Εδώ μας το πώς το λέμε.
μια κλασική paid eclipse. Άμα αναρωτιέσαι τι είναι αυτό εδώ, είναι κάποιο είδους σαν stopper εδώ, για να μην μας φύγει το σκουλίκι προς τα επάνω και πως χωρίζει όλα. Στα ίδια αλίας το πουλάνε αυτό. Εδώ μπαίνει το αγγίστε. Τάκ. Εκεί. Στο paid eclipse. Δούμε τώρα αυτό που πάει. Αυτό εδώ τώρα. Θα αφήσω να κρέμεται. Αυτό έρχεται εδώ πάνω. Πιάνεται εδώ. Πιάνεται εδώ. Αυτό ανεβαίνει επάνω ώστε να το ρυθμίσει. Τώρα είναι στην πιο κάτω σκάλα. Πρέπει να το τραβήξω εδώ. Να το. Το βλέπετε. Έλα εδώ. Εδώ. Εδώ αυτό πάει στη μάνα. Το αγκίστρωμα εδώ πάει στο paid eclipse. Αυτά τα μεταλλικά μην ψάξετε να τα βρείτε στο εμπόριο, δεν υπάρχουν. Θα τα φτιάχνω εγώ. Είναι... Παίρνεις τα σιδεράκια και τα γυρίζεις. Δεν θέλει κάποια να ασχοληθείς, ας μου, κάποια λεπτά. Τώρα επειδή είναι έτσι εδώ, με δυσκολεύει να το ρυθμίσω. Όταν είναι η αρματοσιά γραμμασμένη στο καλάμι, είναι πιο καλά. Παίρνεις ακριβώς τις αποστάσεις. Εδώ. Θα το ρυθμίσω όμως κρατώντας το με το χέρι. Έπεσε κάτω, βγήκε το αγιστράκι, δεν πειράζει. Άρα ερχόμαστε, αυτό θέλει κατέβαζομαι. Ακόμα λίγο. Είναι εδώ. Είναι εδώ. Άσο. Εδώ. Εδώ έχουμε κόμπο για στόπερ, για να μην μας φεύγει. Αλλά και αυτό ρυθμίζεται. Άμα θέλουμε και αυτό το στόπερ, πάει πάνω κάτω. Θέλει να το σαλιώσουμε, για να το μετακινήσουμε. Όπως θέλουμε το, δεν κινήθηκε. Όπως θέλουμε το βάλουμε. Και με αυτόν τον τρόπο, εάν μετακινήσουμε αυτό το στόπερ προς τα κάτω,